Λοιπόν, Γιάννη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα σου έλεγα περιμένουν όλοι την κατάθεση που θα κάνει αύριο στις 11 το πρωί ο κύριος Φρουζής. Θα μπουν στην ουσία με τις ερωτήσεις της υπόθεσης τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής. Να σας θυμίσω ότι είμαστε στο σημείο από χθες όπου ο κύριος Φρουζής είπε ότι η κυρία Τουλουπάκη σε ένα άτυπο ραντεβού τους το Μάιο του 2018 τον είχε πιέσει να μιλήσει για πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση Νοβάρτης, με σκοπό να του παρέχει ασυλία, την προστασία δηλαδή, επειδή όπως είπε η κυρία Τουλουπάκη είχε στοιχεία εναντίον του. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τον κύκλο ερωτήσεων και τι θα απαντήσει ο πρώην ισχυρός άνδρας της Νοβάρτης σε όλα αυτά και σε ό,τι άλλο καινούριο στοιχείο δοθεί. Ωστόσο, εκείνο που σήμερα έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση είναι ότι διέρευσε ένα κομμάτι της δικογραφίας, στην ουσία της κατάθεσης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Παναγιώτη Πικραμένου, ο οποίος κατονομάζει, δείχνει μάλλον, ως ενορχιστρωτή της υπόθεσης αυτής, των διώξεων δηλαδή κατά πολιτικών προσώπων, τον τέως αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Σύμφωνα λοιπόν με πηγές, με βάση την κατάθεση του κυρίου Πικραμένου, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή εδώ και πολύ λίγες μέρες, ο κύριος Πικραμένος αναφέρει, πιθανολογώ, ότι το πρόσωπο το οποίο κινούσε τα νήματα και ανέλαβε το σχεδιασμό των διώξεων των πολιτικών προσώπων ήταν ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης. Επίσης, σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο κύριος Πικραμένος, να σου πω ότι βάλει και κατά της κυρίας Τουλουπάκη, της εισαγγελέας διαφθοράς, λέγοντας ότι ο τρόπος που χειρίστηκε την όλη υπόθεση του δημιουργεί την αίσθηση ότι υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός με στόχο τη στοχοποίηση του. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ.